για το τι απέγινε η πρόσκληση, πρόκληση που απίφθινε ο κύριος Τσακαλώτος στον κύριο Σταϊκούρα για ό,τι πιο έντιμο υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, να υπάρξει μια συνάντηση όπου θα κατατεθούν τα στοιχεία και των δύο πλευρών, ώστε να προκύψει αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Είναι μια πρόκληση για την οποία δεν έχει λάβει κανείς απάντηση. Ο κύριος Σταϊκούρας λείπει. Τον αντικαθιστά ο κύριος Σκυλακάκης, τον οποίο με πολύ σεβασμό θα πω ότι μπορώ να του έχω τόση εμπιστοσύνη, ακούγοντάς τον σήμερα να υπερασπίζεται τον κύριο Σαμαρά, όσοι όταν την περίοδο που ήταν σύμμαχος της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Αυγενάκη, βρισκόταν σε διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα. Όλα αυτά βέβαια, επειδή ακούω συχνά, κύριε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, τους συναδέλφους σας, να λένε ότι καλούμαστε σήμερα με πομπόδι τρόπο να ψηφίσουμε έναν από τους πλέον αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών. Αναρωτιέμαι αν έχετε την ιστορική συνέστηση ότι κάποια στιγμή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι οι κυβερνήσεις δεν πολιτεύονται με ψέματα. Και δεν πολιτεύονται με ψέματα πολύ περισσότερο όταν αυτά καμουφλάρονται. Γελάστε όσο θέλετε, δυστυχώς ο λαός κλαίει. Όταν αυτά τα ψέματα καμουφλάρονται σε ένα προϋπολογισμό που η μία πρόβλεψή του αναιρεί την προηγούμενη. Είναι και αυτό μέσα στη νεοδημοκρατικότητα. Πριν σας πω την άποψή μου για τον προϋπολογισμό, θα σας καλέσω να θυμηθούμε μαζί ποιους και γιατί δεν τους υπολογίζεται καθόλου. Δεν τηρείται ούτε τα προσχήματα. Δεν υπολογίζεται καταρχήν ότι η ψήφος δεν αποτελεί πλέον λευκή επιταγή. Μία επιταγή που οδηγεί με αλαζονία και έπαρση σε κακή νομοθέτηση στα όρια του κανονισμού και του συντάγματος. Δεν υπολογίζεται μισθωτούς και συνταξιούχους που παραμένουν ακόμα στην αιώρηση που προκάλεσε η χρεοκοπία που εσείς προκαλέσατε. Δεν υπολογίζεται τα 400 περίπου εκατομμύρια που μειώνονται από την κοινωνική αλληλεγγύη με βάση τη σύγκριση του προϋπολογισμού του 19 και του 20, με πιο ατιμωτικό, πολιτικά ατιμωτικό για την παράταξή σας, τα 4 εκατομμύρια που μειώνεται εντός των 400 για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Έλεος, ντροπή, 4 εκατομμύρια αφαιρούνται από τους ανασφάλιστους υπερήλικες, για να μην προσθέσω και τα υπόλοιπα νούμερα που συνθέτουν το άθροισμα των 396 εκατομμυρίων. Παρά 4.400, σε αυτό ήσασταν προσεκτικοί. Επίσης, δεν υπολογίζεται ότι όλοι οι αριθμοί που παραθέτετε για να πείσετε προφανώς και τον ίδιο σας τον εαυτό ότι είναι αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός, απέχει χιλιόμετρα από τα πομπόδι ψέματα που είπατε στις εκλογές. Θα σας πω ένα παράδειγμα που αποτελεί ένα είδος κόλπου, αλχημίας. Η ειδική αγωγή που έχει μια ιδιαίτερη και πολιτική και κοινωνική αξία και σημασία εντάσσεται περιέργως πως μέσα στο κονδύλιο ή μέσα στους λογαριασμούς που προβλέπονται για τις φυσικές καταστροφές, για τις εκλογικές διαδικασίες, για μία σειρά από πράγματα που από μόνος ο συγχρονισμός αποτελεί ένα κοινωνικό παράδοξο. Μπορεί να είναι τεχνική, μπορεί να είναι μανιέρα, αλλά όταν συζητάμε για την ειδική αγωγή ατόμων με ιδιαίτερες δεξιότητες και με αναπηρίες, ακόμα και αυτό θα μπορούσε να δείξει την ευαισθησία σας. Δεν σας ενδιαφέρει, είναι προφανές. Φαίνεται από το κεφάλαιο 2, σελίδα 27 του σχεδίου του προϋπολογισμού. Εκεί υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Πώς καταφέρνετε επίσης στο χώρο της παιδείας, είπα και νωρίτερα, η μία προβολή, η μία πρόβλεψη να αναιρεί την προηγούμενη. Πώς καταφέρνετε με συνεχείς μειώσεις να λέτε ότι θα καλύψετε τα κενά, τα εκπαιδευτικά, μόνο εσείς το ξέρετε. Βέβαια, θέλω να θυμίσω ότι τον λαϊκισμό τον έχετε κάνει επιστήμη. Μόλις σήμερα, η καθημερινή, μία φαντάζομαι κατά κοινή ομολογία αξιόπιστη εφημερίδα, φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της ΔΕΗ, ο οποίος λέει το εξής και τεχνοκρατικά και πολιτικά παράδοξο. Λέει ότι η Λιγνητική Μονάδα 5, επειδή προσπαθείτε να πολεμήσετε για το λιγνίτη, θα καταργηθεί το 2028. Είναι μια επένδυση κόστους 1,5 δις ευρώ.
θα καταργηθεί το 2028. Δεν ξέρουμε όμως με ποια τεχνολογία θα την αντικαταστήσουμε. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Είναι ένα ραντεβού στα τυφλά. Θα το καταργήσουμε το 28, το κόστος είναι 1,5 δις, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Βέβαια, ο λαϊκισμός που έχετε κάνει η επιστήμη έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Από τη συμφωνία των Πρεσπών, τη μυσαλλοδοξία, τη δημαγωγία, όλα αυτά που σας πνίγουν σήμερα, γιατί υποχρεωθήκατε να γνωρίσετε την πραγματικότητα. Είστε αμετανόητοι, επιχειρήσατε να εξευμενήσετε ακόμα και το γραφείο τύπου της Χρυσής Αυγής. Με μια φυλάδα που τριτροφορείται μακελιό, αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο δεν είναι αυτό που επιχειρήσατε. Το χειρότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο πήγατε να το δικαιολογήσετε. Και αυτό δεν καθιστά αξιόπιστη την παράταξή σας για να προϋπολογίζει υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Είπατε το εξής, ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, η μόνιμη υποδός, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε, και επειδή βλέπω μπροστά μου και τον κύριο Ρουσόπουλο που έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στα θέματα του τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε για την ενίσχυση του τύπου, κάτι που συμφωνούμε όλοι, αν απαλλαγούμε από τον κομματικό μικρολαϊκισμό μας, ότι τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται στήριξη, δεν χρειάζονται συμφωνίες κάτω του τραπέζι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν νομοθέτησε την ενίσχυση του τύπου με βάση κριτήρια, με βάση δεδομένα και δεσμεύσεις που καθιστούσαν απαγορευτική τη χρηματοδότηση με κοινή υπουργική απόφαση της φυλάδας που κυκλοφορείται μακελιό και είναι το γραφείο τύπου της Χρυσής Αυγής. Αλλά ψάχνετε συμμάχους από παντού. Δεν σταματάτε ακόμα και σε αυτό. Για τον προϋπολογισμό τέλος, δεν θα κουραστώ παρότι το είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, να αναφέρομαι στο χάρισμά σας, το ψέμα να το κάνετε αλήθεια και τις κοινωνικές πληγές επικοινωνία. Δεν μπορεί η αριθμητική σας, είτε είναι μέσα στον προϋπολογισμό, είτε είναι μέσα στην πολιτική και κομματική σας ρητορία, δεν μπορεί η αριθμητική του, επαναπατρίζω 500 ικανότατους επιστήμονες, αλλά οδηγώ άλλους 5.500 με το μισό πόδι στο εξωτερικό, δεν μπορεί να έχει λογική. Δεν μπορεί να μην έχετε λάβει την παραμικρή πρόνοια για πτυχιούχους υψηλών προσόντων. Αυτοί είναι οι άριστοι και όχι οι διαμαντάριδες και όλοι οι άλλοι που ξεφυτρώσαν. Πού τους ανακαλύψατε, ήθελα να ξέρω. Ποιος ήταν αυτός ο διαγωνισμός αρίστων που κάνατε για να καταλήξετε σε όλους αυτούς? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν λάβατε πρόνοια για αυτούς τους 5.500 επιστήμονες παρά μόνο να διατυμπανίζετε ότι θα επιστρέψουν 500 νέα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι καταψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισμό ολοκληρώνοντας, γιατί από την 7η Ιουλίου που οι πολίτες μου εμπιστεύτηκαν και προσωπικά αλλά και στο κόμμα που σέβομαι και υπηρετώ και στην παράταξη που υπηρετώ, οι πολίτες μου εμπιστεύτηκαν αυτή την ευθύνη. Και νιώθω ότι το σημαντικότερο που μου ζητούν είναι να σταματήσει η αλήθεια της κυβέρνησης να είναι το μεγάλο ψέμα στην κοινωνία και στους πολίτες. Για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Το λόγο έχει ο κύριος Τραψανιώτης Μανώλης από το... Α, ορίστε. Συγγνώμη κύριε Τραψανιώτη. Κύριε Υπουργέ, για ένα λεπτό κάτι θέλατε... Αυτό για να απαντήσω στο συγκεκριμένο που έθεσε ο κύριος βουλευτής. Αφήνω τα προσωπικά περί το αν με εμπιστεύετε